Μήνυμα από την πολιτική προστασία να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους έλαβαν οι κάτοικοι τριών οικισμών στην ευρύτερη περιοχή της Ζήρια στην Αχαΐα, όπου μένεται μέχρι αυτή την ώρα μεγάλη πυρκαγιά. Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι και πήρε γρήγορα διαστάσεις, ενώ ερευνώνται καταγγελίες για εμπρισμό. Πύρινος όλεθρος σε βασική έκταση κοντά στη Ζήρια Αχαΐας. Η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στη 1:25 και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των δυνατών ανέμων και της ξηρασίας που έχει προκαλέσει ο καύσωνας στην περιοχή. Οι κάτοικοι τρέχουν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους καθώς οι φλόγες γιγαντώνονται πολύ γρήγορα. Έχει φτάσει στα Μπαρμπουνέικα. Εκενώνεται το χωριό, όλοι έξω, μακριά φύγετε. Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες δίνονται στη μάχη με τη φωτιά, ενώ 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα επιχειρούν από αέρος να περιορίσουν τον πύρινο εφιάλτη. Η πολιτική προστασία στέλνει μήνυμα στις 3:15 μέσω του 112 ως κατοίκους των οικισμών Ζήρια, Καμάρες και Λαμπύρη για να φύγουν από τις περιοχές αυτές και να κατευθυνθούν προς το Αίγιο. Η τροχιά κρίνει αμέσως την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών από Δρέπανο έως Λόγκο Αχαΐας και στα δύο ρεύματα, καθώς και την παλιά Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου από Δρέπανο έως Ασελιανίτικα Αχαΐας. Το απόγευμα δίνεται εντολή για εκένωση της κατασκήνωσης στο Λαμπύρι. Τα παιδιά επιβιβάστηκαν σε δύο λεωφορεία και συνοδεία περιπολικών μεταφέρθηκαν στην Πάτρα. Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, υπάρχουν σπίτια που παραδόθηκαν στο έλεος της φωτιάς. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κατεστραμμένες οικίες, κατεστραμμένες αγρικίες, κατεστραμμένες αποθήκες. Κάτοικοι μιλούν για εμπρισμό από δύο άτομα που έφυγαν γρήγορα με ένα ασημείο αυτοκίνητο από το σημείο που ξεπήδησαν οι πρώτες φλόγες. Σε συνδυασμό με την δολιότητα κάποιων ανθρώπων, ηλικίων. Υπάρχουν ανεξάρτητες φωτιές που δεν έχει καμία σχέση μία με την άλλη σε 3-4 σημεία. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι τυχαίο ότι ταυτόχρονα άναψαν εκεί. Πέρα από τις μαρτυρίες που υπάρχουν για τη φανή δολιοφθορά. Με εντολή του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια έχουν τεθεί σε επιφυλακή τα νοσοκομεία Αιγίου, Κερίου καθώς και το ΕΚΑΒ. Θα συνδεθούμε με τον απεσταλμένο του αντένα στην περιοχή, τον Κώστα Τάτσι, που θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Κώστα, βρίσκεσαι στο χωριό Λαμπύρη, είναι ένα από τα πρώτα που εκενώθηκαν. Ποια είναι η εικόνα από εκεί, έχουν καεί σπίτια? Έχουν καεί σπίτια, Μαρία, και όπως βλέπετε οι φλόγες αυτή τη στιγμή είναι μέσα στα πρώτα σπίτια του χωριού Λαμπύρη. Αυτήν την ώρα έχει εκενωθεί, προσπαθούν οι πυροσβέστες να φτιάξουν ζώνες έτσι ώστε να μπορέσουν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Νωρίτερα εκενώθηκε και μια παιδική κατασκήνωση εδώ στην περιοχή και με ασφάλεια τα παιδιά με δύο λεωφορεία μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο στο Αίγιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στο συγκεκριμένο χωριό όπου βρισκόμαστε, καθώς είναι διάσπαρτες οι εστίες. Όπως βλέπετε τώρα είμαστε στην παλαιά Εθνική Οδό. Στο δεξί σας μέρος τώρα είναι η νέα Εθνική Οδό, η οποία είναι κλειστή, γιατί βλέπετε ότι οι φλόγες βρίσκονται ακριβώς δίπλα από το οδόστρωμα. Είναι έχει περάσει δηλαδή τη νέα Εθνική Οδό, Κώστα, η φωτιά? Η φωτιά έχει περάσει την νέα Εθνική Οδό και είναι στο κάτω μέρος της παλαιάς Εθνικής Οδού. Βλέπετε εδώ, στην παλαιά Εθνική Οδό που βρισκόμαστε, και τα πάντα στο πέρασμά της η πυρκαγιά. Αυτό το σημείο που βλέπετε είναι η παλαιά Εθνική Οδό. Προσπαθούν οι πυροσβέστες να περιορίσουν τις φλόγες, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο. Η δυνατή άνεμη και όπως μας έλεγαν οι πυροσβέστες, οι θερμικές μάζες που δημιουργούνται από την φωτιά πηγαίνουν την πυρκαγιά πότε δεξιά πότε αριστερά και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Κώστα, νωρίτερα, έχει επεκταθεί η φωτιά εντολή, έχει επεκταθεί η φωτιά και σε άλλες περιοχές. Έχει δοθεί εντολή να εκενωθούν και άλλες περιοχές εκεί. Πριν από αρκετή ώρα εκενώθηκε η Ζήρια, η Άνω Ζήρια, οι Καμάρες, το Λαμπύρι και ο Λόγκος. Αυτές είναι είναι οι περιοχές οι οποίες έχει φτάσει μήνυμα στο 100, από το 112 στα κινητά των πολιτών προκειμένου να απομακρυνθούν και τους λένε από το κινητό να κατευθούν προς το Αίγιο για μεγαλύτερη ασφάλεια.
Το σημείο το οποίο βλέπετε τώρα, που είναι η παλιά εθνική οδό, ακριβώς από κάτω είναι η θάλασσα, Μαρία, για να καταλάβει κανείς πόσο μεγάλο είναι το μέτωπο της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Ζήρια, πέρασε τη νέα εθνική οδό, πέρασε την παλαιά εθνική οδό και τώρα καίει τα σπίτια τα οποία είναι κυριολεκτικά πάνω στο κύμα. Οι ρήψεις που κάνουν τα Καναντέρ είναι ουσιαστικά μισή στη στεριά, μισή στη θάλασσα, καθώς η φωτιά καίει τα παραθαλάσσια σπίτια. Οι καιρικές συνθήκες πώς είναι, Κώστα, στην περιοχή? Πνέουν δυνατοί άνεμοι αυτή τη στιγμή? Δυστυχώς ο άνεμος δεν είναι σύμμαχος της προσπάθειας για κατάσταση της πυρκαγιάς. Φυσούν δυνατοί άνεμοι 6 με 7 αμποφόρ και είναι συνεχόμενα αυξανόμενη η ένταση των ανέμων. Πάντως καταλαβαίνουμε ότι η πυρκαγιά κατευθύνεται προς τη θάλασσα αυτή τη στιγμή. Έχει επεκταθεί σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της περιοχής. Να δούμε και κάποιες άλλες πληροφορίες, Κώστα, αν παραμένει κλειστή η γέφυρα του Ρίου Αντιρίου, όπως γνωρίζαμε νωρίτερα. Παραμένει κλειστή και η νέα εθνική οδός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από τον σταθμό διοδίων του Ελαιώνα με κατεύθυνση προς την Πάτρα διακόπτεται η κυκλοφορία, αλλά και με κατεύθυνση προς την Αθήνα έχει διακοπεί η κυκλοφορία από τα διόδια του Ρίου. Πάντως το Λαμπύρι αυτή τη στιγμή, Μαρία, δεν υπάρχουν κάτοικοι, έχει εκενωθεί εντελώς η περιοχή. Έχουν μείνει κάποιοι κάτοικοι οι οποίοι είτε από μόνοι τους προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες τους, είτε βοηθούν στο έργο των πυροσβεστών, αλλά η πλειοψηφία των κατοίκων αλλά και των τουριστών, Μαρία, γιατί μιλάμε για ένα παραθαλάσσιο μέρος, έχει απομακρυνθεί σε ασφαλές σημείο. Υπάρχουν εγκλωβισμένοι σε παραλίες, Κώστα? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Βέβαια, υπάρχει κινητοποίηση και του λιμενικού. Υπάρχουν σκάφη του λιμενικού προκειμένου να μεταφέρουν ανθρώπους από την θάλασσα, αν και αυτό χρειαστεί. Τουλάχιστον μέχρι και αυτήν την ώρα κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Δεν υπάρχει ενημέρωση για κάτι τέτοιο προς το παρόν, αλλά είναι σε επιφυλακή, όπως μας λες, και το λιμενικό, εάν χρειαστεί να απομακρυνθούν λουόμενοι από τις παραλίες. Η εικόνα πάντως που βλέπουμε εμείς μιλά από μόνη της, είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο της πυρκαγιάς και πολύ μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Συνεχίζονται οι ρήψεις από αέρος. Βεβαίως, όσο προχωρά και πλησιάζει η νύχτα, όσο προχωράει η ώρα και πλησιάζει η νύχτα, θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστών και λόγω των δυνατών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Παραμένεις επί τόπου, Κώστα, θα επανέλθουμε σε σένα, να συνδεθούμε τώρα με τον Κωνσταντίνο Φλαμή, να μας δώσει και εκείνος τις δικές του πληροφορίες από το πύρινο μέτωπο και κυρίως πώς επιχειρεί η πυροσβεστική να ελέγξει τη φωτιά. Μιλάμε για μια φωτιά που ξεκινά από τη Ζήδια, λίγο πριν τη μία και το μεσημέρι. Η Ζήδια είναι ορεινό χωριό. Η φωτιά κατεβαίνει. Ευτυχώς υπάρχουν δύο αντιπυρικές ζώνες ουσιαστικά, η νέα εθνική οδός, η Ολυμπία οδός και η παλαιά εθνική οδός. Αυτή την ώρα λοιπόν έχουμε, όπως είπε ο Κώστας, μέτωπο στο Λαμπύρι, με κλειστή την εθνική οδό από Ελαιώνα μέχρι και Δρέπανο, που σημαίνει ότι δεν περνάει τίποτα. Τούτη την ώρα γίνεται προσπάθεια να επιστρέψουν τα αυτοκίνητα από τον Ελαιώνα πίσω στην Αθήνα. Έχουν εγκλωβιστεί πολλά αυτοκίνητα εκεί. Αυτή την ώρα. Επίσης στην παλιά εθνική, όσα αυτοκίνητα φτάνουν από Αθήνα μέχρι τον Λόγκο, επιστρέφουν πάλι πίσω προς Αθήνα. Γιατί δεν μπορούν να περάσουν στην πλευρή του Λαμπυρίου. Το Λαμπύρι είναι μεταξύ του Λόγκου και της Πάτρας, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν γίνεται επιχείρηση στο Λαμπύρι. Είναι συγκεκριμένες πληροφορίες για τα σπίτια, αν έχουν καεί και πόσα έχουν καεί, γιατί μιλάμε για εκένωση πολλών χωριών, μεταξύ αυτών και το Λαμπύρι και οι Καμάρες. Πολλές ζημιές και στις Καμάρες δεν τις έχουμε αναφέρει ακόμα. Είναι αραιό κατοικημένη περιοχή εκεί, Κώστα? Όχι, μιλάμε για διάσπαρτα σπίτια. Κατοικημένη περιοχή με πολλούς τουρίστες. Σκεφτείτε ότι σε ένα ξενοδοχείο στον Λόγκο είχαμε απομάκρυνση των θαμώνων του ξενοδοχείου με σκάφη του λιμενικού πριν από μία ώρα. Είχαμε επίσης, όπως είπε ο Κώστας, αποκατασκήνωση. Λουόμενοι να φεύγουν στην κυριολεξία από τα πολλά beach bar τα οποία λειτουργούν στην περιοχή. Είναι πολλά τα beach bar εκεί. Δόθηκε σήμερα λοιπόν η εκένωση. Σκεφτείτε τι έγινε. Τόσα αυτοκίνητα στην παλιά εθνική οδό Παγκλών Κορίνθου να φεύγουν σολιδών κατά δεκάδες από τα beach bar. Ευτυχώς, επαναλαμβάνω, μίλησα με ιδιοκτήτες που η παλαιά εθνική οδός και η Ολυμπία λειτουργήσαν ως αντιπυρικές ζώνες.
Θα είχαμε δύσκολο απόγευμα πολύ. Κωνσταντίνε, θα παρακολουθούμε την εξέλιξη της πυρκαγιάς και θα επανέλθουμε σε σένα εφόσον χρειαστεί.